Βρισκόμαστε στη Ζιά, στον Ασώματο για την ακρίβεια, και βρισκόμαστε λίγα μέτρα μετά το τελευταίο σπίτι που είχε το χωριό πριν φύγετε κι εσείς για την Αυστραλία. Ας ξεκινήσουμε να μας πείτε καταρχήν εδώ, αυτή η γειτονιά, η τελευταία γειτονιά του ορεινού ασφενδιού στον Ασώματο, πώς ήταν τότε και πώς ήταν η ζωή. Τότε στη ζωή εδώ πέρα ήταν σχεδόν όλα τα σπίτια, ήταν σαν μια οικογένεια εδώ πέρα. Mm-hmm. Το τελευταίο σπίτι που βλέπουμε εδώ είναι πρώτα μου ξαδέρφια, δηλαδή της μαμάς, της μάνας μου, Ανιπιά, που ήταν ο Μαραγκού που λέει. Η μάνα μου το επίθετό της ήταν Μαραγκού. Και το όνομα αυτό τώρα είναι η Ανιπιά της, η Μαρία Μαραγκού. Είτε. Και ο σύζυγός της ήταν ο Σταμάτης ο Πιπέρης. Πόσες οικογένειες ήταν εδώ στην περιοχή, εδώ το σωμάτιο και το πιπέρι? Η κάθε οικογένεια εδώ πέρα υπήρχαν και 4 και 5 παιδιά. Εδώ πίσω που βλέπεις τώρα εδώ, mm-hmm. ήταν σπίτια πολλά και υπήρχε και ένα καφενείο ακόμα πίσω. Το οποίο ήταν του Θοδωράκη που λένε, του Βυσαρίτη. Το Κώστα του Βυσαρίτη, ναι. του Γιώργου του Βυσαρίτη, ο πατέρας, όπως την Μαρόπης να πούμε τα παιδιά. Οι οικογένειες εδώ δεν είχαν κανένα πρόβλημα, μάλλον βοηθούσε ο ένας τον άλλο. Άλλη κοινωνία. Ναι, δηλαδή δεν υπήρχε τότε εξέλιξη για τα παιδιά, για μας που ήμασταν μικροί, παίζαμε τις αμάδες, παίζαμε τους βόλους, παίζαμε τον Γκόζαλη, για τα όλα, κάτι που βρίσκαμε μπροστά μας. Αλλά όμως είχατε και υποχρεώσεις για την οικογένεια, είχατε και δουλειά να κάνατε. Υποχρεώσεις που βλέπεις εδώ όλοι ήταν γιορτοί. Ακριβώς. Εκτός από τους καφεζίδες δηλαδή, άλλοι όλοι ήταν γιορτοί. Να σκεφτείς ότι από εδώ προσπαθήσαμε το πρωί και πηγαίναμε στο πλαγί Παρίσι. Παραδείγματος χάρη ή σκάβαμε ή θερίζαμε. Ή κάναμε κάτι άλλο, ξέρω εγώ τα μπέλια ή τα αυτά. Όπως πηγαίναμε έτσι ερχόμασταν από τα πόδια. Για άλλες περισπτώσεις πάλι ας πάμε προς το πυλί, ας πούμε μετά το Μαρμάρι, και πιο πέρα ακόμα. Εκεί πηγαίναμε, υπήρχαν αμπέλια που τα είχαμε και τα σκάβαμε, τα κλαδεύαμε, τα κουτσουλούσατε, τα τριγούσατε. Αλλά εκεί θερίζαμε κιόλας τα πάντα. Και αυτό γινότανε πάλι με τα μουλάρια που καλυγούσε ο πατέρας, παραδείγματος χάρη. Εμείς προσπαθούσαμε πίσω πάντως και πηγαίναμε. Εγώ έφτασα, να πούμε, και έσκαβα με ποδήματα. Έσκαβα και θερίζα με το δραπάνι που το λέγαμε, όταν ήμουν ακόμα, ας πούμε, να πούμε, από 15, από 14-15 χρονών μέχρι τα 25 mm-hmm. που έφυγα. Έσκαβα και θέριζα και έκανα και ζευγάρι κάπου. Το πατρικό σας ήταν ακριβώς στον Ασώματο από κάτω, έτσι δεν είναι? Το πατρικό μας είναι αυτό που ήρθαμε τώρα. Α, το πατρικό είναι, είμαστε πάνω λοιπόν. Ήταν λίγα μέτρα από το τελευταίο σπίτι του χωριού, έτσι. Ακριβώς. Στο έμπα του χωριού ή στο έβγα. Εγώ είμαστε να πούμε, εδώ έμπαινες μέσα στο χωριό, όπως μπαίνουν τώρα να πούμε, αυτό ήταν. Και γι' αυτό λέγεται και Εμπασιά, δηλαδή. Λέγεται Εμπασιά. Εμπασιά, δηλαδή μπαίνω, έτσι. Ναι. Αυτό το από κάτω είναι Λιβιδίκο, λέγεται του Λιβιδίκο το σπίτι. Και το διόροφο πάλι είναι Λιβιδίκο. Στην Μπασιά, λοιπόν. Στην Μπασιά. Τώρα. Μπροστά στην παλιά πηγή που φαντάζομαι ότι εδώ ερχόντουσαν όλοι για να πάρουν το νερό, έτσι δεν είναι? Όχι μόνο τότε, αλλά εδώ υπήρχε ποτάμι το οποίο κατέβαινε από πάνω, ναι. και πήγαινε στο Ζιπάρι που ήταν το πλατάνι, το ποτάμι, το γεφύρι αυτό και κατευθύνεται στη θάλασσα. Τα χρόνια εκείνα υπήρχε νερό από εδώ που δεν μπορούσαμε να περάσουμε από την άλλη. Από την άλλη πλευρά, έτσι. Ναι. Προφανώς είχε κάποιος κάτι σαν γεφύρι, ας πούμε, για να μπορέσετε Βάζαμε πέτρες. Βάζατε πέτρες, Βάζαμε πέτρες για να βγούμε πέρα κι αυτό.
Ακόμα φαίνεται το... Και με αυτό το νερό λειτουργούσε και το λιοτρίβητο σωμάτιο που είναι από κάτω. Αυτό το νερό ήταν αρκετό τότε για οτιδήποτε. Οι γυναίκες πάλι οι περισσότερες για πλύσιμο πηγαίνανε στο... πες μου τώρα, στο τσακάλι που το λέγανε. Α, μπράβο. Στο τσακάλι, ακριβώς. Έτσι το λέγανε. Που είχε και μεγάλες χαβούζες και γούρνες. Τα μεγάλη πλαντάνια, εκεί θυμάμαι που πήγαινε η μάνα μου και έκαναν τις μπουγάδες τους εκεί πέρα και επλένανε εδώ. Πλένανε πολύ λίγα πράγματα, αλλά αυτό είχε νερό. Είχε και πηγαδάκι ακόμα δηλαδή που είχε νερό. Ναι, βέβαια. Αλλά η βρύση έτρεχε να πούμε χειμώνα, καλοκαίρι, γεμάτη. Σαν πηγή. Σαν πηγή. Υπήρχαν τόσα νερά. Το χειμώνα που υπήρχαν και τα χιόνια, έβλεπε τα δέντρα. Χιόνιζε δηλαδή παλιά στη Ζηχνή. Τα χιόνια που πίζανε. Α, παγώναν τα νερά. Παγώνανε, βέβαια, παγώνανε. Το μεταλλείο απάνω που λέμε τώρα, έτσι. Mm-hmm. Το μεταλλείο από εκεί έβγαινε το νερό όλο μέσα από τις γαλαρίες που τη λέγαμε. Στα μεταλλεία είχες πάει εκεί. Έχει μάρμαρο και χαλκό, έτσι, ναι, δεν είναι. Έχει, εγώ έχω μπει και στις τρεις γαλαρίες μέσα, βέβαια. Αλλά τότε που μπαίναμε μέσα ήταν σαν να ήταν το δικό μας σπίτι. Και στον πόλεμο, παραδείγματος χάρη, ή στο σεισμό, περισσότεροι εκεί μέσα πηγαίναμε. Πώς ανεβαίνατε μέχρι εκεί πάνω? Από τη Χατσιγκάνα πας, έτσι δεν είναι? Όχι Χατσιγκάνα, εδώ. Εδώ αυτός ο δρόμος, όπως είμαστε εδώ, υπάρχει ένα δρόμο που ανεβαίνει απάνω. Σωστά, ναι. Από εδώ πάλι το ίδιο. Πάει για το Μονάγρι. Το Μονάγρι τώρα, αυτός ο δρόμος έχει ανοίξει πολύ τελευταία που πηγαίνουμε στο Χριστό και το τέτοιο. Δεν υπήρχε. Πρώτα πηγαίναμε με τα γαϊδουράκια. Σωστά. Μέχρι το Χριστό. Τώρα πηγαίνει για τα μάξι μέχρι την Παναγία του Μοναγρίου που λένε. Σωστά. Στο μεταλλείο πάνω που πηγαίνετε στις γαλαρίες. Το μεταλλείο πηγαίνει με τα πόδια. Τίποτα, μπροστά μας ήταν. Δηλαδή ανέβαινε σε αυτό το ύψωμα εδώ πέρα, ναι, και έμπαινε στο δρόμο τον κεντρικό. Και εκεί ήταν η πλατεία και οι γαλαρίες δεξιά-αριστερά. Υπήρχε μεγάλη πηγή. Πηγαίνανε οι γυναίκες και πλένανε εκεί. Και καμιά φορά τις βάζανε και μπροστά γιατί δεν έπρεπε να πλύνουν, γιατί ξέρω και καμιά φορά το πλύναν κιόλας. Αρχαιολογικός χώρος όμως τα... Ναι, ήταν χώρος δημόσιος, να πάμε. Ναι. Δημόσιος χώρος. Δεν μπορούσε να σταματήσει. Δεν υπάρχουν πια αυτές οι γαλαρίες, έτσι δεν είναι? Οι γαλαρίες υπάρχουν. Αλλά δεν είναι όπως ήταν πρώτα. Άλλες έχουν. Πρέπει. Εγώ τώρα έχω να πούμε, να σου πω, 50 χρόνια να πω μέσα, είναι λίγα. Πριν φύγω δηλαδή. Ξέρεις που είναι όμως? Βέβαια δεν ξέρω. Άμα θέλετε να πάμε, πάμε. Δεν είναι μακριά. Εγώ είμαι περίεργη, ναι. Δεν είναι μακριά. Κατάλαβα. Μπορώ να ανεβαίνουμε πάνω. Έχει δρόμο που ανεβαίνουμε από εδώ και πάμε. Μάλιστα. Σχολείο λοιπόν, εκτός από τη δουλειά, σχολείο υπήρχαν... Τα σχολεία υπήρχαν στον Ασώματο. Ναι, ακριβώς αυτό. Και είχε και άλλο σχολείο. Είχε στο... Είχε σχολείο στο Χαϊχούτες. Είχε σχολείο στο Χαϊχούτο, το οποίο πηγαίναν τα παιδιά που μένανε στο Χαϊχούτο. Στο Λαγούδι. Μέχρι μια τάξη μου φαίνεται, δύο πόσες ήταν και μετά έπρεπε να έρθουν έξω τα παιδιά. Δηλαδή, το Χαϊχούτο τότε και του Μπασιά και το Ασφεντιού, ας το πούμε, τον Ασώματος ήταν ένα χωριό. Ένα χωριό, σωστά, ένα έτσι χωριό, ήταν. Ακριβώς. Έτσι ήταν. Ναι. Πώς ήταν το σχολείο τότε? Τα σχολεία τώρα είσαι εγώ. Έζησα τα ιταλικά σχολεία. Ωραία. Έκανα πια τετάρτη τάξη στα ιταλικά. Μιλούσα ιταλικά όταν ήμουν παιδί, όπως μιλούσα σήμερα τα παιδιά μας στα αγγλέζικα που είναι παιδιά. Mm-hmm. Το ίδιο μιλούσα και εγώ τα ιταλικά εδώ τότε. Τα μιλάς ακόμα? Μιλάω, συνονοούμαι, αλλά όχι όπως πρέπει. Πρώτα διάβαζα και διαβάζω και έγραφα κιόλα κιόλα. Δηλαδή είχα πάει μέχρι τα 12 μου χρόνια. Και τα σκάλα σου την Ιταλία, τη θυμάσαι? Η σκάλα ήταν η Στάσα. Mm-hmm. Και μετά είχα ένα δάσκαλο, το λέγανε Μελεούνι, Καλύμιος, αστερός πολύ. Τώρα εδώ υπάρχει μια ιστορία, δηλαδή και να το πω. Κάναμε... τα ιταλικά σχολεία. Κάναμε διαίρεση, η πρόσθεση, η διαίρεση και τέτοια. Εγώ με ένα άλλο ο οποίος έχει ποθάνει, ο Μινάς ο λυριστής έχει ποθάνει, έπαιζε βιολί.
ήμασταν στο ίδιο θρανείο, το τελευταίο θρανείο πίσω-πίσω. Ο δάσκαλος τώρα είχε βγάλει τη μία σειρά από τα κορίτσια και την άλλη τη σειρά μία διαίρεση η οποία δεν μπορούσε κανένα παιδί να την κάνει. Εγώ ας πούμε ήμουν ένας κατώτερος μαθητής, αλλά την αριθμητική ήμουν πολύ γερός. Το είχα κάνει εγώ χωρίς να δώσω τίποτα αυτή. Όταν τελείωσε αυτός, ο δάσκαλος φωνάζει, «Δεμέτριο, θα σε βγάλω ή δεν θέλει να σε βγάλω. Άμα δεν το ξέρεις, μην βγεις», μου λέει, ξέρω εγώ. Του λέω, έκανα το χέρι πάνω και βγήκα έξω. Πήγα, έπιασα το τυπισίρι, τάκα, το κάνω. Εκεί λοιπόν τι έγινε τώρα. Βαστούσε μια αγρελένη βίτσα, τέτοια, μου λέει, «Από, θα πιάσεις από τα κορίτσια, ένας που θα έρχεται θα του δίνεις ένα χαστούκι γερό. Εάν δεν του δίνεις», μου λέει, «ας τη δίνω εγώ». «Τι να κάνω εγώ, ύψε το χέρι μου να χτυπάω». Αυτά. Στο τέλος όμως την άλλη μέρα την πληρωσάσαι. Με πιάσανε το κεδάκι και σε κάμανε μαύρο. Έλα καλά σου κάμανε. Αλλά αυτά γίνονταν τότε, να πω. Μικρό παιδί λοιπόν, ιταλικό σχολείο και μετά βέβαια γίνεσαι έφηβος. Πόσα αδέρφια είστε καταρχήν? Εγώ πια ήμουνα τότε 12, 13, 14 χρονών και ο πατέρας με χρειαζόταν πίσω του. Και το μόνο σχολείο που έκανα δηλαδή ήταν νυχτερινό σχολείο 2,5 χρόνια, αν το θυμάμαι καλά. Από αυτό ξέφυγα δηλαδή. Μετά που πήγα στρατιώτης, ξέρω εγώ. Οι γονείς σου τι άνθρωποι ήταν, τι, πώς... Οι γονείς μου ήταν άνθρωποι της οικογένειας, άνθρωποι ήσυχοι, άνθρωποι δηλαδή, της δουλειάς, δεν περιβαλούσαν κανένα, δεν θυμάμαι να αμαλώνω από κανένα, η μάνα μου τουλάχιστον ήταν μια γυναίκα που τη ζήλευε το χωριό όλο, να πούμε, ήταν πολύ τακτικιά. Το γένος της μάνας σου? Το γένος Μαραγκού. Μαραγκού. Του πατέρας σου? Του πατέρα μου Κουσπακίδης. 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 Από πού έρχεται το... Ανακαλύψαμε ότι Κουσπακίδης ήρθε μέσω Ανατολής που λέγανε. Κρασία. Στο στρατό που ήμουνα έτυχε να τα μόσω στις Αναλίκη ένα στρατιώτη. Ακούω το όνομα που το φωνάζουν, Κουσπακίδης Γιάννης Κουσπακίδης. Εγώ τώρα Δημήτρης Κοσπασίδης το ξέρω. Και γνώρισα έναν παιδί να πούμε που ήταν για αυτό το σπαγί. Τον πλησίασαμε να πούμε, ζήτησαμε άδεια από το αυτό. Του λέω έτσι και έτσι. Δεν είχαμε καμία σχέση στην οικογένεια να πούμε ότι αν είχαμε. Καλή συνωνυμία. Ναι. Από Ανατολή όταν λες ήταν Μικρασιάτες δηλαδή. Γιατί Μικρασιάτες. Μικρασιάτης. Ο οποίος... Τότε, αν θυμάστε, ήταν όλοι οι Πετρομιάνοι που λέγανε. Ναι, το ξέρω, αλλά ήταν μετά την καταστροφή, ήταν από πριν, γιατί είχαν σχέσεις οι πόλεις, γιατί έρχονταν άνθρωποι και δουλεύανε εδώ στα καπνά, στα έτσι, στα... ή πηγαίνανε οι άλλοι εδώ, στα Σόκια, ας πούμε, και δουλεύανε από την ΚΟ. Είχαμε πρόβλημα τότε με τους Τούρκους. Ήταν δύσκολο να πάει ένας μόνος στην ΚΟ. Από τα Σφεντιούγια, από το Ζιπάρι, από την ναι. Πέρα το... πέρα το, πες μου, στη Μέση. Μεσαριά. Τη Μεσαριά. Τη πέρα δηλαδή ήταν πια Τούρκοι. Και άμα πήγαινες μόνος, δεν την έβγαλε τα σχαλή. Μαζευόντουσαν τώρα 3-4 μαζί με τα γαϊδουράκια, με τα αυτά και πηγαίνανε στην ΚΟ για τα σαφίγια τους, για τα αυτά τους, για οτιδήποτε. Έτσι γινόταν τότε. Και ο πατέρας σου, δηλαδή, προφανώς είχε έρθει ο παππούς σου από τη Μικρά Ασία, την καταστάθηκε εδώ. Ναι. Και ξέρω πολύ καλά ότι είχε να κάνει και κάποια που δούλεψε πολύ καιρό και πολλά χρόνια στην Κρήτη. Τον παππού σου, το θυμάσαι? Τον παππού μου το θυμάμαι. Τον παππού μου, το Γιάννη. Μαραγκός, Όχι. Κουσπακίδης. Κουσπακίδης. Ναι. Μαραγκός. Ο Μαραγκός ήταν τη μάνα σου, ξέρω, ναι. Αλλά το πρώην παππού μου δεν το θυμάμαι, αλλά τον παππού μου το θυμάμαι καλά. Και χορευτής ήτανε? Να σου πω,
δεν τους έφτασα για να χορεύουνε. Το μόνο που ήξερα ότι ο πατέρας μου, ναι, τα κατάφερνε καλά. Δηλαδή σε γάμους, σε γιορτές, σε τέτοια, γιατί τότε οι ανθρώποι στα καφενεία μέσα τρώγαν, πίνανε, χορεύανε, τραγουδούσαν μεταξύ τους. Εγώ θυμάμαι δηλαδή από το 33 και έπειτα που έγινε ο σεισμός, και θέλω να σας δείξω πού ακριβώς ήμουν. Εκεί αυτό ήταν το σπίτι εδώ. Εδώ είχε ένα φούρνο που λέγαμε, που έψινε ψωμιά. Ναι. Και εγώ είμαι κουμπισμένος πάνω στο φούρνο. Πόσο χρόνο ήσουν τότε? 3 χρόνια. 3 χρόνια και το θυμάσαι? Το θυμάμαι. Τι έγινε με το σεισμό τώρα, εκεί η μάνα μου ακούω τις μάνας μου τις φωνές, δεν μπορεί να έχει ξεχάσει. Παναγιά μου στο παιδί μου, Παναγιά μου στο παιδί μου φώναζε. Όπως πήγε ο φούρνος μέσα, πήγα κι εγώ. Αλλά δεν έπαιζα τίποτα. Δηλαδή οι πέτρες πήγαν πρώτα από μένα. Βουλήσανε κάτω δηλαδή και σύνομαι. Από τότε δεν μπορώ να ξεχάσω το σεισμό. Το θυμάμαι δηλαδή καλά. Τον παγωμένο αέρα που ήρθε, να πούμε, ο παγωμένος αέρας. Στο σεισμό. Το θυμάσαι, ε? Το θυμάμαι. 3 χρόνια πριν. Άρα λοιπόν ο πατέρας τα κατάφερνε καλά στο χορό. Και στο γλέντι, γιατί ο χορός είναι... Ήτανε γλεντζέδες. Τους αρέσανε. Και φυσικά είχε πάρα πολλά καφενεία η περιοχή. Δεν μπορώ να πω ότι πήρα από τον πατέρα ή από το θείο, ναι, ή ξέρω από τον ένα τον άλλο, αλλά εγώ πάλι ήμουν ένα παιδί που έχω φάει πολλά χαστούκια από τον πατέρα. Σηκωνόμουν τη νύχτα όπου ακούω τραγούδια και τραγουδούσαν και χορεύαν και πήγαινα. Α, την κοπάναγες, ε? Ναι, την κοπάναγες. Πήγαινα, παρακολουθούσα πώς χορεύανε, πώς τραγουδούσανε, πώς αυτόνανε. Όταν ακούω τα τραγούδια και το αβιολιά, κάτι μέσα μου, να πούμε, δεν μ' άφηνε να κοιμηθώ. Σε καφενεία, φαντάζομαι, που... Στο καφενείο, εκεί που πήγαινε ο πατέρας, δεν πήγαινε ο μεγάλος αδερφός. Και ήταν, ας πούμε, για τα καφενεία. Πόσα καφενεία είχε, ας πούμε, κοντά? Εδώ, κοίτα, αυτό ήταν ένα καφενείο. Αυτό εδώ που στεκόμαστε τώρα ήταν ένα καφενείο. Ένα καφενείο. Ερχόσουνα σε αυτό? Αυτό ήταν... Τι είδος καφενείο ήταν? Αυτό ήταν του Βυσαρίτη, του Θοδωράκη. Του Κώστα και του Γιώργου. Του πατέρα. Εδώ ήταν η Μερόπη, να πούμε, η Μερόπη που κάτω, ναι, από τον άντρα και τον εαυτόν, και μετά πήγαινε η Μερόπη από εκεί. Κολλητό πάνω στο δικό μας το σπίτι, αυτό. Το άλλο καφενείο ήταν του Διαμαντή, του Νίκου που, ναι, ήταν προηγουμένως, υπήρχε ένα άλλο καφενείο εκεί. Μετά ήταν του Ριχού το καφενείο απέναντι, το οποίο ήταν πια το μεγάλο καφενείο, ας το πούμε, και το πιο... Δίπλα στις Μερόπης. Το πιο συγκεντρωμένο, ας το πούμε. Και μετά πηγαίνουμε κάτω στο καζίνο. Στον Ασώματο. Τώρα πάμε στην πέρα γειτονιά που λέμε. Mm-hmm. Ήταν ο Σπανός, ένα καφενείο. Και ο Χάρης, ο Βυσαρίτης. Mm-hmm. 2 καφενεία είχε εκεί πέρα, και το καζίνο και αυτό, δηλαδή όλα μαζί ήταν περίπου 7... Πολλά καφενεία. Το χωριό. Και άλλα τόσα στο Σχαϊκό. Και τα καφενεία. Γεμίζαν. Υπήρχε κόσμο. Όπως μας είπες και στην αρχή, οι άνθρωποι ήταν νοικοκύριδες, κάναν τη δουλειά τους, τα χαράματα, και μετά πιένανε να συντροφευτούν στο καφενείο, έτσι δεν είναι? Εκεί που θέλω να πω ότι ο κόσμος τότε. Ήταν γνήσιος κόσμος, δηλαδή δεν έπιανε ένα πράγμα που δεν του άνοιγε και δεν ήταν. Ένας άνθρωπος βρέθηκε στο λαγούδι, ένας άνθρωπος το λαγούδι, ο οποίος πήρε μια ευρουγιά. Αυτό έχει ιστορία μεγάλη. Mm-hmm. Πήρε μια ευρουγιά, μετά τον πιάσανε και την βάζει στο λαιμό του και τον βάλαν πάνω στο γαϊδουράκι και τον γυρίζανε σε αυτά, η αστυνομία. Διαπόμπευση. Για τιμωρία του το κάμανε. Θέλω να σου πω ότι οι άνθρωποι τότε ήταν, βοηθούσαν ένας τον άλλο και δεν εκμεταλλεύονταν ένας τον άλλο. Και ύστερα να πούμε και για αισθηματικές υποθέσεις. Αισθηματικές υποθέσεις ήταν πολύ σπάνια, δηλαδή να έχεις
Αγαπούσατε όμως. Να έχεις να πούμε σχέσεις. Ναι, αλλά αγαπούσατε όμως. Μην μου πεις ότι δεν αγαπούσατε. Αγαπούσαμε μια όταν ήμασταν παραδείγματος χάρη από 15 και πάνω. 15 και πάνω. 15 και πάνω. Δεν μπορούμε να πούμε. Δεν μπορούμε να πούμε, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, δεν μου λες. Ωραία. Μου είπες προηγουμένως ότι οι μικρότεροι σεβόσασαν τους μεγαλύτερους και δεν πηγαίνατε στα ίδια καφενεία. Πώς ήταν δηλαδή το κάθε καφενείο, πώς διαμορφωνόταν η πελατεία του? Η πελατεία ήταν διότι ήξερε ότι είχε 30 παιδιά, 20 παιδιά να πάνε. Κάτω, γύρω στα 20, κάτω στα 18 και στα 25, όταν ήξερε ότι ο πατέρας του πήγαινε εκεί πέρα και 30 χρονών ήταν, δεν πήγαινε στο καφενείο. Όπως εγώ παραδείγματος χάρη από τον αδελφό μου. Ήξερα ότι πήγαινε στο καζίνο. Ή άμα ήταν στο άλλο καφενείο, φιλεντούσαν τα παιδιά μεταξύ ο καθένας, εμείς απ' έξω βλέπαμε και πηγαίναμε στο δικό μας καφενείο που βρίσκαμε την παρέα μας. Και πώς πιάνατε το γλέντι, δηλαδή πώς άρχιζε το γλέντι? Το γλέντι τότε ήταν ελεύθερο, ήταν τόσο πολύ εύκολο. Δηλαδή? Με το τίποτα. Με το τίποτα που πίναμε από δυο ποτηράκια, ξέρω για τρία, άρχιζαμε. Τι κρασί πίνατε? Ε? Τι κρασί πίνατε? Πίναμε τα κρασιά που υπήρχαν τότε. Οι ρητσίνες δεν υπήρχαν ακόμα, ήταν τα κρασιά. Τα φτιάχνατε μόνοι σας. Μόνοι σας τα φτιάχνατε. Τα κρασιά εννοώ ότι είχε παραγωγή εδώ. Οι περισσότερες οικογένειες είχαν να πούμε παραγωγή. Παραγωγή μεγάλη, να πούμε. Ο καθένας είχε το βαρέλι του στο σπίτι. Ο καθένας είχε το βαρέλι του και είχε το κρασί του. Όπως τώρα αν θα φύγω από εδώ και πάμε στο Ζιβάρι, θα το πούμε πιο πέρα, εντάξει. Αλλά ο καφεζής παραδείγματος χάρη, αγόραζε, γιατί υπήρχαν στο χωριό ορισμένοι, οι οποίοι πουλούσαν κρασιά, βγάζανε κρασιά πολλά. Όπως ας πούμε ο Παπαδημητράκης, πώς το λέει αυτός, αυτός πουλούσε και ούζα και κρασιά και όλα, γιατί είχαν αμπέλια, δεν έκανα. Τα μαγαζιά δεν υπήρχαν τότε, ο Σταμάτης ο Ιαπόκας ήταν στην Γάτο και ο Γιώργης ο Ιαπόκας που ήταν εδώ. Του σπανού κοντά που λέμε. Του ήταν απ' όλα, από πετρέλαιο μέχρι και κρασί. Ναι, αυτά ήταν τα δύο μαγαζιά τα οποία μπορούσαν και πηγαίναμε και ψωνίζαμε να πούμε το ρύζι μας, τα γάλατα μας δεν υπήρχαν τότε, τα γάλατα ήταν μόνο το σπιτιό. Αμαρμέγατε. Αμαρμέγανε, μάλιστα. Εγώ γάλα στη ζωή μου δεν έχω πηγαίνει. Με μυρωζιάντη δεύτερο, τέλος πάντων. Δεν μου λες, πώς αρχινούσε το γλέντι? Το γλέντι αρχινούσε με το Ήβα. Με το Ήβα. Γεια μας. Το Ήβα. Αυτό ήταν. Καμιά φορά ύστερα, άμα υπήρχαν τα βιογιά, η λύρα... Αυτό θέλω να μας πεις. Τότε... Πώς ερχόντουσαν οι οργανοπαίχτες μόνοι τους. Ποιοι ήταν οι οργανοπαίχτες, που ήταν οι παλιοί στα καφενεία? Στο χωριό μας οι οργανοπαίχτες τότε, εγώ που ήμουν εδώ, ήταν ο Μινάς ο λυριστής, ένας. Ο Θεοδόσης, κάτι γειτονιά Θεοδόσης. Έτσι Πέτρος. Πώς ήταν τώρα, του παπά Γιώργη, ο γιος ο Νίκος. Όχι ο Νίκος. Παπά Γιώργη, ο γιος. Εμπειράζει. Το ξέχασα το όνομά του. Ο Πάγιος ο γιος και αυτός ήταν ένας καλός λογιστής που ήταν δηλαδή ένα, δύο, τρία βιολιά. Οι λαγουσχέριδες ήταν ο Παντελής αυτού, ο Πόγιας. Δεν να θυμάμαι κάποιον άλλο. Το Βασιλάκι από τη Ζιά το οποίο... Ο Χριστόφορος, να πούμε, έρχεται πιο πίσω να πούμε από αυτά. Όπως ο Γαβρίλης, παραδείγματος χάρη. Αλλά μιλάμε τώρα για τα... μέσα στο 40 και μέσα στο 50. Το 40. Πριν από τον Γαβρίλη, ποιος ήταν ο πιο καλός βιολιστής? Υπήρχε αυτός ο Θεοδόσης που λέμε Ταλικάρη. Ο Θεοδόσης Ταλικάρη. Χατζιπέτρος. Ήταν ένας καλός βιολιστής. Τώρα αν ήταν πρώτος ή όχι, από τα σφαιδιού πάντως... Εσένα πάντως... Από τα σφαιδιού ήταν ένας καλός. Τώρα... Και
Έκοφτες λοιπόν από παιδάκι και παίρνεις να βλέπεις τα καφενεία, τα γλέντια που κάνανε και τις έτρες μετά. Όταν ήμουν πια να πούμε. Πότε ξεκίνησες να χορεύεις, πότε άρχισες. Να σου πω. Σε γλέντι ή σε... μόνο σου. Άμα σου πω ότι εγώ ξεκίνησα να χορεύω από 6 χρονών, δεν το πιστεύω. Γιατί να μην το πιστέψω. 6 χρονών. Ξέρεις τι έκανα. Όπου πήγαινα και γκρεμόμουν και πιάνε ένα αυτό εκεί πέρα και έπαιζα από το στόμα ό,τι άκουγα που πέρα αυτό να είναι και αυτό να χώραμε. Όσο που μεγάλωσα δηλαδή και πήγα 12, 13 και 14 χρονών, που θυμάμαι κάπου βλέπαμε τα ζώα στον κάμπο και τέτοιο, εγώ σαβραμίτσος από κάτω, ας το πούμε, ναι. Χόρευα ελεύθερα. Δηλαδή αυτό που έπαιζα εγώ έπαιζε και το βιολί παραδείγματος χάρη. Αυτό κατάλαβα. Ήταν μια εμπειρία, ας την πούμε. Ποιους έβλεπες να χορεύουν και τους καμάρωνες και ήθελες να τους μοιάσεις, να χορεύεις και... Ήταν τους καμάρωνα. Να θυμάμαι ο Μποναπάρτης που είχε πάρει μια συνέντευξη. Είχαμε την ίδια ερώτηση από εσάς. Και ήταν ένα ζευγάρι εδώ, ο Νικολιός. Του Νικολιός, του Καντήλη που λέγαμε, Νικολιός, με την γυναίκα του. Όταν χορεύανε ίσα και σούστα, χαιρόσουν να τους βλέπεις. Υπήρχε όμως χορευτής καλύτερος, ήταν τον είπαμε προηγουμένως, ο Λιεράρης, το... Ο Κατσιπέτρος. Από τη... Το Βασιλάκι. Yeah. Το Βασιλάκι. Το Βασιλάκι. Αυτός... Αυτός ήταν ένας χορευτής που χόρευε σωστά ωραία. Καλή. Αδύνατος. Ξέρω ότι επί Ιταλίας, επί Ιταλίας κάνανε στην πλατεία στην αγορά μπροστά και χόρευε τρεις ώρες. Χόρευε τρεις ώρες και πήρε το βραβείο. Γιατί εσύ το βάζεις κάτω. Εσύ μπορεί τώρα, να χορεύεις τώρα, και εφτά. Τώρα δεν υπάρχει. Μην το λες. Αλλά... Έμαθα ότι και φέτος πήγες στα πανηγύρια σου, σε περιμέναν οι φίλοι σου. Δεν θέλω να πω πολλά πράγματα για μένα, αλλά από τα 20 μου και πάνω ήταν σπάνια άνθρωπος να χορέψει καλύτερα από μένα. Από τα 20 μου και πάνω. Ήμουνα ένα, πώς να σου πω, δεν πατούσα κάτω. Ούτε τώρα πατάς ωραίες. Όχι, πατάω. Πατάω γιατί ήμουν πέσω. Ο χώρος για μένα είναι ιατρικό, ας το πω. Είναι ιατρικό. Και δεν το κάνω τώρα που να μας το πω. Εδώ και στην Αυστραλία που είμαι εγώ, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 2-3 μέρες από αυτές εγώ πρέπει να είμαι έξω. Όλοι ο ελληνικός, η ελληνική παροικία με ξέρουν. Βέβαια. Δεν λένε ότι χωρίς εσένα να γίνεται. Ούτε πανηγύρισες τα τελευταία χρόνια. Αν στο κλαπ, φωνάζουν όλοι. Όταν πήγες στην Αυστραλία πήγες 25 χρονών. Άφησες πίσω όλη αυτή την αθωότητα. Για ποιο λόγο έφυγες, για ποιο λόγο μετανάστευσες, πώς ήταν η συνθήκη εδώ. Ήταν τότε με τη μεγάλη... Ας σου κάνω την ιστορία, την έχω ξανακάνει. Αλλά θα σου πω ότι ένα καπρίτσο ήτανε η μετανάστευσή μου. Και στέρισα την πατρίδα μου μέσα από τη ζωή. Αυτό ήταν. Εμένα δηλαδή το λάθος που έκανα το πληρώνω και το πληρώνω μέχρι σήμερα. Γιατί με τραβάει ο τόπος αυτός τόσο πολύ. Αισθάνομαι μέσα μου πατριωτισμό και παράδοση. Δηλαδή δεν υπήρχαν, δεν συνέτρεχαν οικονομικοί λόγοι έτσι όπως έφευγαν τότε όλοι να βρουν μια καλύτερη τύχη, μια καλύτερη δουλειά. Ναι, όταν εγώ αποφάσισα για να μεταναστέψω, ήταν από ένα καπρίτσο. Αυτό θέλω να μας πεις, αν μπορείς βέβαια. Να σας πω τώρα από πού ξεκίνησα το πράγμα. Bye. Λοιπόν, εκείνα τα χρόνια εγώ είχα απελληθεί και ήμουνα 24 χρονών. Ήμουνα παλικάρακι, τέλος πάντων. Είχαμε βάλει μποστάνι, κήπο, 7 στρέμματα, στη Λινοπότη κάτω. Όταν ήρθε η ώρα να πουλήσουμε τις καρπούζες,
Λέμε τώρα πράγματα τα οποία έως πάντων. Αλλά έτσι ξεκινάει το πράγμα. Ήρθαν δύο καλύμνοι και μπήκαν μέσα στον κήπο και αρχίσανε. Κλωτσούσαν τις καρπούζες σαν μπάλες. Λέει, καρπούζα είναι αυτή, καρπούζα είναι αυτή. Όλο αυτό τώρα να σπάσουν το ηθικό του πατέρα, να του τα πάρουν όπως θέλανε. Εγώ τώρα 24χρονο παιδί, είχα απολυθεί από το στρατό. Ήμουνα λίγο πιο ξύπνιο να μας το πούμε. Ναι, πού υπηρέτησες? Δεν μπορούσα και πού δεν υπηρέτησα, μέχρι τα Μπέλες πήγα πάνω, μέχρι τα Μπέλες. Υπηρέτησα στη Λάρισα, από εκεί ξεκίνησα δηλαδή. Και από εκεί απελήθηκα. Αφού πήγα και στα Σέρες, πήγα και στις Σέρες, εκεί. Τώρα θέλω να σας πω ότι... Έτσι λοιπόν. Βλέπω τον πατέρα μου να στέκεται απέναντι, να είναι κρυνιασμένος και σαν να μην πτώνει. Και έτρεμα εγώ να μην πάθει τίποτα. Εγώ τι κάνω τώρα. Γυρίζω και μαζεύω τις 13, περίπου 12-13 καρπούζες, οι οποίες πλουτσούσανε. Και όπως ήταν τώρα στις εκεί πέρα, τις μαζεύω και τις πάω μπροστά τους. Και τους δύο καρπούζες αυτές οι δικές σας. Ο πατέρας μου τώρα τρέμει ολόκληρος, μη χάσει τους εμπόρους, ας το πούμε. Γυρίζουν και με βλέπουν καλά-καλά αυτοί, καλή μου ήταν. Δεν μιλάνε, τραβάω εγώ ένα μια μάσα. Αυτό κρατάει ένα χιλιάρι το μάσα. Κρούντες, σηκώνονται και φεύγουν. Έρχεται ο πατέρας μου. Είμαι 24χρονο. Και μου δίνει ένα σκαμπίλι. Τι να σου πω, άναψε η μούρη μου ολόκληρη. Τι μου κάνες μόνο και πέφτει κάτω και έκλαιγε σαν μωρό παιδί. Γιατί με χτύπησε. Αυτό με έκανε και έφυγε. Αυτό με έκανε και έφυγε. Λέω δεν μπορεί να ζω μέσα σε αυτά τα πράγματα. Έτσι, να, δηλαδή να βγάζεις ένα εισόδημα και να βάλω να σου το εκμεταλλεύεται. Να θα τα πεινώνει και να... Να πάρει ζάπα και τέτοια. Και τέλος είπα στον εαυτό μου, λέω, εφόσον φεύγουν όλοι, έφυγω κι εγώ. Έτσι έγινε, αλλά όταν μπήκα στο καράβι, αν μπορούσα να πέφτω στη θάλασσα, θα πέφτω. Πιστέψτε με. Όμως δεν έπεσε στη θάλασσα, πήγες μέχρι την Αυστραλία και εκεί έκανες... Ας σου πω γιατί πήγαμε στην Αυστραλία. Εάν δεν έβρισκα εγώ, όταν φτάσαμε στο Σουέζης κανάλι, ήμουν ανήσυχος πολύ. Δεν με πειράζει η θάλασσα καθόλου. Κατέβηκα κάτω και ζήτησα δουλειά στην στη Διόρυγα. Στο μαγειρίο. Ναι, μαγειρίο. Ναι. Και μου δώσα δουλειά εκεί πέρα, καθαρίζαμε πατάτες, καθαρίζαμε καρότα, καθαρίζαμε το ένα το άλλο. Όταν βγήκα στο Μέλβουρν είχα 62 λίρες στις 10. 62 λίρες τότε. Άρχισε να βγάζει λεφτά αμέσως. Ναι. 62 λίρες τότε, δούλεψα και 2 εβδομάδες και τις έζησα τον πατέρα. Λεφτά ήταν γερά λεφτά τότε. Και θέλω να σου πω, ύστερα πια, τα πρώτα 3 χρόνια στην Αυστραλία ήταν δύσκολα. Ήταν δύσκολα. Τώρα, βέβαια θα πούμε από τώρα, τώρα πια είμαστε, δεν υπάρχει Αυστραλός τώρα, δηλαδή να δούμε ότι εγώ είμαι Αυστραλός και εσύ δεν είσαι. Είναι όλοι ξένοι. Στην Αυστραλία όταν φτάσατε τι δουλειά άρχισες να κάνεις? Ποια τέχνη? Έκανα τόσες πολλές δουλειές. Με τι ξεκίνησες όμως? Εκεί ξεκίνησα, μας πήγαν εγώ μες στα φύλλα πρώτα. Επία μέσα σε 8 άτομα τα οποία μιλούσαν και εγώ δεν άκουγα τίποτα. Δηλαδή άκουγα ένα θόρυβο που κάνανε. Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Να μην ξέρεις τώρα να πεις ψωμί. Να μην ξέρεις να πεις νερό. Να μην αυτόνει. Έκοψα τη μια μέρα, έκοψα την άλλη, έκοψα την τρίτη. Την τρίτη βράδυ, 3 η ώρα σηκώθηκα να πω, δεν κοιμόμουν. Βλέπω ένα τρένο να περνάει, ποιο ξέρει πόσο μακριά ήταν. Πήρα τη βαρίσα μου και έβαλα το δρόμο αυτό και προσπατούσα 2 μερόνυχτα. Και ανέβηκε στο τρένο? Για να πάω να βρω το τρένο. 2 μερόνυχτα. Μετά... Πώς ανέβηκε στο τρένο? Πώς ανέβηκε? Όταν πήγα στις γραμμές του τρένου,
Τώρα ήμουν εδώ, πού να πάω τώρα, πάρω δεξιά, να πάρω αριστερά, πού είναι αυτό το σταθμό. Ευτυχώς πήρα να βγούμε αυτό όπως ήρθα το τρένο και βλέπω ένα τότε. Ήταν σπιτάκια τότε στο, η Αυστραλία, δεν ήταν αυτό. Βγαίνει ένα έξω από το καπέλο, πήγα κοντά, λέω Αντελάι, ήξερα τη λέξη. Είχα τη διεύθυνση του Μανώλη του Χατζη Νικολάου. Πήγα από τότε, άμα πήγα που λες από το ταξί, χτύπησα την πόρτα. Ανοίγει αυτός και με βλέπει, έμεινε τέζακα του, λιποτίμησε. Και Παναγιώτα τώρα η γυναίκα και εγώ το συμφέραμε, ξέρω εγώ αυτό, βρε μου λέει, Θεός σε έστειλε εδώ. Έχω 6 μήνες εδώ, δεν έχω δει ένα Έλληνα, μου λέει, τι είναι εδώ. Λοιπόν, ήταν δύσκολα τα πράγματα. Άρα έβρισες την Αδελαίδα πρώτα, έμεινες μαζί του. Αντελαίδα και... έκαμε ένα χρόνο. Ένα χρόνο. Εκεί τι δουλειά ασχολήθηκες. Από το ένα χρόνο μετά πήγαμε έξω από το Αντελάι, υπήρχε μια αλληγή. Σταλάτη, όπως εδώ. Άρα ήξερες και τη δουλειά. Ήμουνα εγώ και ένας ο Γιάννης από το Ζιά. Γιάννης... Θα το θυμηθάσω τον πατέρας πάντα. Παρέα πήγαμε. Εκεί υπήρχαν τρεις ανθρώποι. Ένας Πολωνός και δύο Αυστραλοί ερωδεμένοι, οι οποίοι χαρίζαν και δύο τρενάκια. Και φορτώναν να πούμε, γιατί δεν πατούσες μέσα στο αυτό, πάνω στο πάγος πατούσες. Σε βάζεις τις γραμμές εδώ και μετά τις μετάφερνες εκεί και έκοβες να πούμε σιγά. Λοιπόν, δουλεύαμε με κοντράτο που το λέγανε. Συμβόλαιο. Με τα βαμπονάκια που γέμιζες, ήταν ένα άρθρο ποσό να πούμε την ημέρα. Λοιπόν, παρόλο που δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε μαζί καλά από αυτούς τους ανθρώπους, ήταν, πώς να σου πω, σαν προστάτες μας. Δηλαδή, εμείς στενοχωριόμαστε που δεν μπορούσαμε να δουλέψουμε μαζί, γι' αυτό μας εκπούσαν πάνω στα νεφρά. Και μου λέει, κάτσε. Όπως ήταν. Έφυγε ο Γιάννης, με άφησε μόνο. Στις 2 εβδομάδες έπειτα, αυτοί οι 3 κυνηγούσαν μένα. Γιατί? Κυνηγούσαν μένα στο φιάρισμα. Στην αργία μπορούσα να σου πω. Και μετά είχες... Μετά, με είχαν αγκαλιά συνέχεια. Δούλεψα περίπου 3 μήνες εκεί. Έπαιρνα 8 γίνες την ημέρα. Δηλαδή 8 γίνες, 12 γίνες ήταν η Γουέζα τότε που λέμε το εβδομαδαίο. Και εγώ τα έπαιρνα για μια μέρα. Και από εκεί έφυγε και πήγε στο Ζαχαροκάλαμο. Στο? Ζαχαροκάλαμο. Απίζει και μας βρει χαροκάλαμα. Ήταν δύο παιδιά που δεν δουλεύαν στα λάτι μέσα, δουλεύαν έξω, τους σωρούς. Ουλαντί. Την ελληνική τη δική μου ήταν, αλλά αυτοί μιλούσαν πολύ καλά τα εγγλέζικα. Όταν τελείωσαν τα λάτι μου λένε, Δημήτρη, James, εμείς θα πάμε εκεί, έρχεσαι μαζί μας. Εγώ τι να το πω τώρα, πού να πάω. Πάμε. 8 μερών ήρθα, να κάναμε να πάμε εκεί που έχουμε τα λάτι, στο Νόρτσο. Brisbane που λέμε στο Queensland. Έκοψα μια χρονιά, μετά ήρθε και ο αδερφός μου, κόψαμε δεύτερη χρονιά. Και μετά πια και στα γάλατα δουλέψαμε και στα παγωτά δουλέψαμε και στην πύρα δούλεψα και στα χαντάκια δούλεψα, στο χιτήριο δούλεψα. Μέχρι το 65 που μπήκα σε μαγαζί. Και αυτό ήταν όλοι ο Αντώνης ο Χατζη Νικολάου που σκοτώθηκε. Να στο μη Αντελάι, τον άφησα στο Αντελάι. Πήγα εγώ για διακοπές εκεί από τα παιδιά και τον έφερα μαζί μου και πήρε τα αυτά του εκεί πέρα να πούμε, εκεί ξεσχόλησε. Μπήκαμε μέσα στο μαγαζί. Τι μαγαζί ήταν? Αυτά τα λέγαμε meal bar ήταν τώρα, στα meal bar, δηλαδή που κάνανε ψάρι. Chips, αυτά, πατάτες, χεμπάικες που λέμε, αυτά, τέτοια πράγματα και οτιδήποτε ποτά, παγωτά, μπισκότα, αυτά, τα πάντα, ό,τι έχει ένα μαγαζί μέσα. Καφενείο λίγο. Και μου λέει τώρα ο Αντώνης, ότι ρε αυτό το μαγαζί που γέται, μου λέει, δεν πάει να το πάρεις, είναι πολύ καλό, ξέρω εγώ. Τον άκουσα εγώ, πουλάω το σπίτι και μπήνα μέσα στο μαγαζί και το που τα λέμε, άρα έχεις παντρευτεί ήδη. Είχαμε παντρευτεί, είχα δύο παιδιά.
Έχεις και παιδιά. Είχαμε δύο έξι. Στα πόσα χρόνια που πήγες στην Αυστραλία παντρεύτηκες? Το 58, τρία χρόνια. Μετά από τρία χρόνια λες στην Αυστραλία. Θα πίσω, έπρεπε να πιάσω. Ναι, ναι, δεν πειράζει. Δεν είναι, θα βάλουμε με τη σειρά. Τρία χρόνια μετά που πήγες, πήρες το, γνώρισες τη γυναίκα σου, πώς τη γνώρισες? Εδώ είναι τώρα να μας πεις. Εδώ αυτό το πράγμα είναι... Αν την εχόρεψες πριν την παντρευτείς. Α, δεν την χόρεψα. Την έριξα έξω από την κούνια. Δηλαδή? Την έριξα έξω από την κούνια. Ας έχουμε ιστορία. Λοιπόν, εγώ πήγα το 55, τον Ιούνιο μήνας το 58 ήρθε. Και παραμονή Αγίου Δημητρίου παντρευτήκαμε τρία ζευγάρια μαζί. Αχα. Ο αδερφός μου, εγώ και ο κουνιάδος του αδερφού μου. Ήταν ένα ωραίο πράγμα, εντάξει. Και από εκεί πια ξεκινήσαμε. Είχαμε πάρει και σπίτι, είχαμε αυτό, ήμασταν τακτοποιημένοι. Δηλαδή, αν ήταν η γυναίκα, είχα σπίτι και μπήκε μέσα. Ξεκινήσαμε. Τώρα, αν πάμε, πώς τη γνώρισα. Την έξεις κάτω από την κούνια. Αυτό θέλω να μου πεις, πώς γίνεται τώρα αυτό. Εγώ ήμουν 8 χρόνο μεγαλύτερος της. Όπως παίζαμε τα παιδιά εδώ πέρα, να πούμε, και δεν ξέρω εγώ. Άρα από εδώ λοιπόν την ήξερες. Από εδώ την ήξερες. Αφού ήμασταν. Γειτόνι. Γειτόνι. Ένας μέσα στα πόδια τα λουνού συνεχεία ήμασταν. Τώρα. Βυσαρίτη το. Βυσαρίτη. Η μάνα της τώρα εκεί πέρα κάτι έπινε ή κάτι το φαγητό της, ξέρω εγώ, και όπως παίζαμε εμείς τα παιδιά εκεί, μου λέει, ρε Δημητράκη, έλκυτα ένα κούνια λέει την. Πώς μου την είπαν τότε στο δεμόνι, το Ευδοξούλη, το Ευδοξούλη. Το Ευδοξούλη. Ένα κουνιά το Ευδοξούλη. Πια όχι, πια το συνήκει την κουνιά. Και την ήρυξες κάτω. Καμιά φορά βγαίνει έξω και ευτυχώς έρχεται πάνω. Αν έπεφτε κάτω, θα σκοτώνω. Λοιπόν, κοίτα πώς γίνεται τώρα τα πράγματα. Μετά από 15, ίσως και 18 χρόνια, η μάνα της, κάπου ήμασταν και συζητούσαμε μαζί, τον κάμπο κάτω, και μου λέει, έτσι όπως θα το λέω τώρα, μου λέει, αφού δεν τη σκότωσες, θα την παντρευτείς. Κοίτα να δεις, ε. Και έγινε αυτό που είπε η μάνα. Έγινε. Τώρα πώς έγινε, δεν ξέρω. Πάντως είσαστε ακόμα αγαπημένοι και μαζί και σε στήριξε, φαντάζομαι. Είμαστε 59 χρόνια παντρεμένοι μαζί. 59 χρόνια. Χορεύει εκείνη? Όχι. Τα παλιά χόρευε. Τώρα το κακό μου εμένα ότι δεν με ακλουθάει τώρα. Αυτό είναι το κακό. Δεν σε ακλουθάει, ε. Ναι. Πρώτα σε κλουθούσε. Δεν πάνε τα πόδια της. Παλιά χόρευε βέβαια. Μέχρι που ήταν να πούμε 30-40 χρονών, εντάξει. Τώρα έχει προβλήματα, δεν γίνεται. Να κυρίσουμε λίγο στη μουσική, στους στίχους και βέβαια στο χορό. Ξέρω ότι κάθε καλοκαίρι οι φίλοι σου αρχίζουν να αγωνιούν άμα αρχίζεις να φανείς. Αυτό πρέπει να το κάνουμε όλο εδώ. Όχι, πάμε κι αλλού. Δεν πάμε στο σπίτι μπροστά να το κάνουμε. Πάμε. Έλα.